Η αναζωπήρωση της ναυτοσύνης, η αναβάθμιση του ναυτικού επαγγέλματος και η προσέλκυση νέων είναι ανάμεσα στις προτεραιότητες της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Στόχος πρέπει να είναι η ποιοτική εκπαίδευση και απασχόληση στα πλοία αλλά και στα γραφεία υψηλού επίπεδου στελεχών. Κύριε Πλατζηδάκη, χρειάζεται νομίζετε να αναλυφθεί μια εντονότερη προσπάθεια προσέλκυσης νέων στο ναυτικό επάγγελμα? Κοιτάξτε, η οικονομική κρίση που πέρασε η χώρα μας οπωσδήποτε έδωσε την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να σκεφτούν και τη σταδιοδρομία τους στη θάλασσα. Οπότε μπορώ να πω με αισιοδοξία ότι τα αποτελέσματα προσέλκυσης είναι πολύ ικανοποιητικά. Και μάλιστα δεν είναι μόνο αριθμητικά, αλλά είναι και ποιοτικά. Δηλαδή, από τη δική μου εμπειρία μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η ποιότητα, ο χαρακτήρας των νέων που έρχονται με την ελπίδα να κάνουν σταδιοδρομία επαγγελματική στην θάλασσα είναι πολύ καλή. Οπότε δεν με ανησυχεί σε αυτή τη φάση τουλάχιστον ο ρυθμός της προσέλκυσης. Παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια σχολές εκτός Ελλάδας που προσελκύουν νέους Έλληνες σπουδαστές. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν επαρκεί ο αριθμός των ναυτικών σχολών στην Ελλάδα, στο ότι εκεί προσφέρεται ενδεχομένως καλύτερη εκπαίδευση, στο ότι οι εργοδότες αναζητούν τι? Νομίζω ότι είναι απόρρια αυτό που είπα μόλις προηγουμένως, ότι επειδή αρκετοί νέοι θέλουν να ακολουθήσουν, να δώσουν την ευκαιρία στον εαυτό τους για επαγγελματική σταδιοδρομία στη θάλασσα, ναι, ο αριθμός που παίρνουμε δεν είναι επαρκής για να απορροφήσει όλη τη ζήτηση. Οι ελληνικές ακαδημίες παίρνουν περίπου 1.300 το χρόνο, αγόρια και κορίτσια. Αλλά φαίνεται ότι είναι περισσότεροι και γι' αυτό βλέπουμε αρκετούς οι οποίοι πηγαίνουν στο εξωτερικό, όπως είναι οι σχολές στη Βάρνα, ας πούμε, στη Βουλγαρία, που είναι ένας σημαντικός αριθμός εκεί. Αυτό, σύν το γεγονός ότι από ό,τι αναφέρουν τα στοιχεία, η Ευρωπαϊκή Ναυτιλία χρειάζεται τουλάχιστον 100.000 αξιωματικούς, πλοιάρχους, οι οποίοι λείπουν αυτή τη στιγμή. Μήπως θα μπορούσε να βάλει σε σκέψεις το κράτος, την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, το Ναυτικό Επιμελητήριο, να υποστηρίξουν περισσότερο την ναυτική εκπαίδευση, να γίνουν περισσότερες σχολές? Μου δίνετε την ευκαιρία να αμφισβητήσω αυτή την φήμη που επικρατεί ότι υπάρχει έλλειμμα 50 ή 100 χιλιάδες ναυτικών. Αν υπήρχε πραγματικά ένα τέτοιο έλλειμμα, τα βαπορία έπρεπε να έχουν δέσει η έλλειψη ναυτικών. Αυτό το οποίο θέλει η παγκόσμια ναυτιλία, και όταν μιλάω για ναυτιλία μιλάω για την ποντοπόρο ναυτιλία, είναι ποιοτικούς ανθρώπους. Εκεί πέρα υπάρχει περιθώριο, δεν είναι αριθμητικό το έλλειμμα, είναι ποιοτικό το έλλειμμα. Οι ανάγκες της βιομηχανίας, ναυτιλιακής βιομηχανίας είναι τέτοιες που θέλει ένα πιο ανεβασμένο επίπεδο. Και ακριβώς εκεί έρχονται οι σχολές στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό σε μια προσπάθεια να το καλύψουν. Η ναυτιλιακή βιομηχανία, ο κόσμος της ναυτιλίας, να επικεντρώσει λίγο περισσότερο την προσπάθειά του στο να διατηρήσει κόσμο που ήδη υπάρχει στην ναυτιλία και να προσελκύσει νέο κόσμο. Και λέω ότι όσο περνάνε τα χρόνια και όσο η τεχνολογική εξέλιξη ή η τεχνολογική επανάσταση θα είναι μια πραγματικότητα και στην ναυτιλία, θα πρέπει νεότερες γενιές που έχουν χαρακτηριστικά που δεν είναι απολύτως συμβατά με την ναυτιλία να βρουν ένα περιβάλλον εργασίας τέτοιο που θα καταστήσει την ναυτιλία έναν ελκυστικό χώρο για εργασία. Υπάρχει περιβάλλον εκπαίδευσης που να τροφοδοτήσει την αγορά με αυτά τα, με αυτούς τους νέους, με αυτά τα νέα στελέχη? Η εκπαίδευση είναι ένα πεδίο το οποίο χρειάζεται διαρκή αναβάθμιση και μπορεί να υπάρχει μόνο ως τέτοιο, μόνο στο βαθμό που εξελίσσεται διαρκώς. Βήματα γίνονται. Προφανώς χρειάζονται πολλά περισσότερα να γίνουν. Όμως υπάρχει ένα χαρακτηριστικό το οποίο είναι πολύ θετικό σε σχέση με το παρελθόν. Η νεότερη γενιά αποκτά δεξιότητες, γνώσεις και δεξιότητες που είναι χρήσιμες για να προσαρμοστεί στο νέο τεχνολογικό περιβάλλον ήδη πριν μπει στην τυπική εκπαίδευση, στην μετά το λύκειο εκπαίδευση. Υπάρχει λοιπόν ένα θετικό έδαφος που αυτό που χρειάζεται από την πλευρά
των φορέων της εκπαίδευσης αλλά και γενικότερα της ναυτιλίας είναι να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ώστε αυτό το θετικό έδαφος να καλλιεργηθεί ακόμα περισσότερο. Μιλάτε για στελέχη της ναυτιλίας που καλύπτουν τις ανάγκες των γραφείων ή των πλοίων. Ναι, η αναφορά μου είναι περισσότερο στα στελέχη του πλοίου και όχι του γραφείου. Όχι ότι αντίστοιχες ανάγκες δεν υπάρχουν και για το γραφείο, αλλά εκεί τα δεδομένα, ιδιαίτερα και στον χώρο της εκπαίδευσης, είναι λίγο διαφορετικά. Η αναφορά μου λοιπόν είναι περισσότερο στα στελέχη του πλοίου και στο γεγονός ότι θα έλεγα, θα μου επιτρέψει να πω το εξής, σε μια πρόσφατη έρευνα που κάναμε, διαπιστώσαμε ότι οι στατιστικές για το ναυτεργατικό δυναμικό δεν μας δίνουν μια απόλυτα σαφή εικόνα για το ποιοι είναι ναυτικοί στην Ελλάδα. Γιατί είναι μια πολύ στατική εικόνα που την έχουμε κάθε 2 χρόνια. Και ενώ από άλλες πηγές, για παράδειγμα από ανθρώπους νέους που θέλουν να εκδώσουν ναυτικό φυλάδιο και να μπουν στο επάγγελμα, από ανθρώπους που ήταν ναυτικοί, σταμάτησαν για κάποιο χρονικό διάστημα και τώρα επανέρχονται ξανά, υπάρχει μια τέτοια τάση, μικρή μεν, αλλά υπαρκτή τάση, δεν καταγράφεται πουθενά. Δηλαδή, αυτό μας πάει στην αρχική συζήτηση. Θα πρέπει λίγο περισσότερο να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στον ανθρώπινο παράγοντα για να δούμε και από πού προέρχεται στην ναυτιλία, από ποιες πηγές δηλαδή ενισχύει το ναυτεργατικό δυναμικό της ναυτιλίας, άρα τι μπορούμε να κάνουμε ως ναυτιλία περισσότερο για να αυξήσουμε αυτές τις πηγές προσέλκυσης και τους αριθμούς, και θα πρέπει να δούμε από τη στιγμή που μπαίνει μέσα, πώς, από τη στιγμή που μπαίνει στο επάγγελμα, πώς θα διατηρηθεί αυτό. Η σημερινή είναι μια ιδιόμορφη κατάσταση και στην ναυτιλία λόγω του κορονοϊού, ιδίως στον τομέα της ναυτεργασίας, με χιλιάδες ναυτικούς, των οποίων έχουν λήξει οι συμβάσεις, να παραμένουν εγκλωβισμένοι για μεγάλη περίοδο στα πλοία, με όλα τα αρνητικά επακόλουθα της μακροχρόνιας παραμονής. Καταρχήν, το πρώτο κομμάτι με τον κορονοϊό και τα λοιπά είναι πολύ μεγάλο και πολύ σοβαρό και υποφέρει και η ναυτιλία όπως υποφέρει όλος ο κόσμος. Στην προκειμένη περίπτωση έχω περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν περάσει τον χρόνο της σύμβασης τους, δηλαδή ο χρόνος της σύμβασης τους είναι από 6 μέχρι 9 μήνες, διάφορες σημαίες κτλ. Και έχουν πάει τώρα 12, 13, 14 και η κόπωση που έχει έρθει εξαιτίας της περισσότερου χρόνου εργασίας κτλ. Δεν είναι το καλύτερο που μπορείς να αντιμετωπίσεις, γιατί η κόπωση παίρνει τραγικά αποτελέσματα καμιά φορά, γιατί ένα πλοίο για να ταξιδέψει πρέπει να είσαι πάντα στα μπάι και να ξέρεις τι κάνεις την ώρα που πρέπει να το κάνεις. Λόγω της κόπωσης όμως υπάρχουν προβλήματα. Το κακό είναι ότι μέχρι τώρα υπήρχε κάποιος τρόπος, δηλαδή μέχρι σήμερα τουλάχιστον, που αντιμετωπίζαμε την κατάσταση. Είχα μιλήσει και με τις εταιρείες που έχουν πλοία, είτε με ελληνική σημαία είτε με Έλληνες πλειοκτήτες με ξένη σημαία και τα λοιπά που έχουν μέσα αλλοδαπούς και στα μεν και στα δε έχουν αλλοδαπούς και τα λοιπά, γιατί κακά τα ψέματα εκεί που φτάσαμε είναι ένα πρόβλημα για την ύπαρξη ναυτικών στον ευρωπαϊκό χώρο. Έλεγε ο Κίνοκ το 1995 ότι αυτό το οποίο θα συμβεί σε μερικά χρόνια θα υπάρχει έλλειψη ναυτικών από την Ευρώπη. Και περισσότερο και αξιωματικών μιλάμε και τα λοιπά, έτσι. Γιατί και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Ευρωπαίοι αξιωματικοί, έχουμε έλλειψη περίπου 150.000 ναυτικών στην Ευρώπη, αξιωματικών στην Ευρώπη. Κύριε καθηγητά, σε μια πρόσφατη συνομιλία μας είπατε ότι τα πλοία είναι εδώ, θα είναι εδώ. Οι ναυτικοί όμως, θέλετε να εκφράσετε κάποιο είδους φόβο, συμβαίνει κάτι? Φόβο, όχι, αλλά θα έλεγα ότι η εμπειρία ιδιαίτερα των τελευταίων μηνών και των τελευταίων εβδομάδων θα πρέπει να μας κάνει όλους λίγο πιο σκεπτικούς ως προς το κατά πόσον η ναυτιλία αντιμετωπίζει το ανθρώπινο δυναμικό με τον τρόπο που αυτό χρειάζεται να αντιμετωπίζεται και κατά πόσον οι εκτός ναυτιλίας παράγοντες μπορούν να καταλάβουν ποιες είναι οι ανάγκες της ναυτιλίας και του ανθρώπινου δυναμικού.
Εννοώ με αυτό ότι μετά από τόσους μήνες καραντίνας, μετά από τόσους μήνες χωρίς πτήσεις και μετά από τόσους μήνες παραμονής των ναυτικών πάνω στα πλοία, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να ξεμπαρκάρουν για να γυρίσουν στα σπίτια τους, στους οικείους τους, στα αγαπημένα τους πρόσωπα, για να ξεκουραστούν με όλους τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται, η παρατεταμένη παραμονή τους δηλαδή πάνω στο πλοίο, δίνει μια εικόνα που δεν είναι και πολύ θετική στους νέους για το ναυτικό επάγγελμα. Το ναυτικό επάγγελμα είναι πια τελείως διαφορετικό σε σχέση με το παρελθόν. Το πλοίο είναι ένα τεχνολογικό περιβάλλον τόσο σύγχρονο όσο είναι και το σπίτι μας. Οι εταιρείες, μάλιστα, που είναι καλά οργανωμένες, δίνουν στους ναυτικούς τη δυνατότητα να έχουν σχεδόν τις ίδιες ανέσεις και τις ίδιες υποδομές που έχουν στο σπίτι τους και πάνω στο πλοίο, με τη διαφορά ότι είναι μέσα στη θάλασσα και αυτό είναι ένα στοιχείο απομόνωσης προφανώς. Αλλά μπορούν να επικοινωνούν το ίδιο συχνά μέσω του διαδικτύου, μέσω των δορυφόρων. Έχουν όλα αυτά τα στοιχεία που κάνουν τη ζωή του ναυτικού άνετη. Και έρχεται κάτι, όπως ήταν η καραντίνα, που δείχνει ότι ξαφνικά ο ναυτικός είναι στη μέση του πουθενά και κανείς δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που αυτός, να λύσει μάλλον τα προβλήματα που αυτός αντιμετωπίζει. Όλοι είχαμε τις συνέπειες της καραντίνας. Για κανέναν δεν ήταν τόσο ακραίες, για κανένα επάγγελμα, τόσο ακραίες όσο για τους ναυτικούς. Θέλω λοιπόν να πω με αυτό ότι θα πρέπει η ναυτιλία να κοιτάξει συνολικά ξανά ποιοι είναι οι τρόποι που θα κάνουν το ανθρώπινο δυναμικό να αισθάνεται ότι στην πρώτη δυσκολία δεν θα είναι μόνο του. Δεν θέλω να πω ότι οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις, οι φορείς της ναυτιλίας, δεν έκαναν ό,τι περνούσε από τα χέρια τους για να μπορέσει το πρόβλημα να λυθεί. Το έκαναν. Αλλά αυτό από μόνο του δεν φτάνει. Θα πρέπει η ναυτιλία να κινητοποιήσει και άλλους εκτός του κλάδου που να ασχοληθούν με τα προβλήματα που έχει το ανθρώπινο δυναμικό σε φυσιολογικές, αλλά και σε ακραίες συνθήκες σαν αυτές που ζήσαμε. Αυτό περισσότερο είναι η αγωνία και το ποιες συνέπειες δημιουργεί σε νέους που θα ήθελαν να μπουν στο ναυτικό επάγγελμα η εικόνα του αποκλεισμένου ναυτικού για μήνες πάνω στο πλοίο. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι δεν υπάρχει η έλξη που υπήρχε παλαιότερα ή κάποια χρόνια, ας πούμε, για το επάγγελμα αυτό. Για να μπορέσουν νέοι να έρθουν στο επάγγελμα, θα πρέπει να δοθούν κίνητρα και σε καμιά περίπτωση να μην υπάρχει αφαίρεση κινήτρων, ας πούμε, κτλ. Υπάρχει ένα πρόβλημα, το οποίο εγώ είμαι στη διάθεση οποιοδήποτε πιστεύει ότι μπορούμε να συζητήσουμε και να βρούμε μια λύση, διότι κακά τα ψέματα υπηρετώ την ναυτιλία χρόνια. Έχω κάνει 23 χρόνια στα πλοία, έχω εργαστεί στα πλοία. Είμαι τώρα 32 χρόνια, 33, 34 μάλλον, 34 χρόνια έξω στην Ένωση Πλοιάρχων και στην Ομοσπονδία. Και από το πόστο μου, από το μεθερίσμα, πάντα στήριζα και θα στηρίζω μέχρι να πεθάνω την ελληνική ναυτιλία και τον Έλληνα ναυτεργάτη. Και αυτό δεν θα πάψω να το κάνω, ας πούμε. Λοιπόν, αλλά για να φέρουμε καινούριους ανθρώπους στο επάγγελμα που δεν υπάρχουν, που αυτή τη στιγμή μιλάνε να βάλουν και πλοιάρχους αλλοδαπούς, που για μένα είναι απαγορευτικό αυτό, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το αναλύσω αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα τέτοια ικανά να προσελκύσουν τον άνθρωπο στη θάλασσα. Διότι μην ξεχνάμε ότι ο ναυτικός είναι υποχρεωμένος να ζει μέσα σε ένα πλοίο, σε περιορισμένο χώρο, μακριά από το κοινωνικό, οικογενειακό και όποιο περιβάλλον, ας πούμε, είναι κοντά του. Και είναι αναγκασμένος να δουλεύει μακριά και να είναι με τη σκέψη του μονάχα στο σπίτι. Σε μια εποχή με ιδιαίτερες δυσκολίες, οι οποίες μεγενθύνουν τις προσωπικές αντιθέσεις, διευρύνουν τα συμφέροντα και κυριαρχεί η λογική του ότι κάνουμε πρέπει να συμφέρει τον κλάδο, η συμπόρευση για το κοινό καλό είναι μάλλον δύσκολη. Εγώ τουλάχιστον από τη θέση μου είμαι έτοιμος να κάνω ό,τι χρειάζεται προκειμένου και να προσελκύσω με ανθρώπους και ακόμα να ανέβει η ελληνική ναυτιλία. Και επειδή η εμπειρία μου είναι πολύ μεγάλη και επειδή έχω ζήσει καταστάσεις τέτοιες που το συμπέρασμα, ας πούμε, αυτό που μου έμεινε και τα λοιπά, το έχω αναπτύξει και τα λοιπά και πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω προς αυτή τη διατεύθυνση. Εκκρεμεί εδώ και χρόνια η υπογραφή συλλογικής σύμβασης για τα ποντοπόρα πλοία.
Αυτή τη στιγμή διατηρείται μία κατάσταση. Ποιον τελικά εξυπηρετεί αυτή? Εξυπηρετεί το ναυτικό, εξυπηρετεί την επιχείρηση? Σίγουρα για τα ποντοπόρα πλοία έχουμε να υπογράψουμε σύμβαση από το 2010. Εμείς κάθε χρόνο, γιατί κάθε χρόνο ανανεώνεται η σύμβαση, κάνουμε πρόσκληση στην Ένωση Γνωστών προκειμένου να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις ώστε να υπάρξει μια κατάσταση διαφορετική, δηλαδή να προχωράει η σύμβαση, μην πάει στα δεδομένα κάθε χρόνο. Μέχρι τώρα δεν δεχθήκαν να κάνουμε συζήτηση, απλώς σε εκείνο εκεί το οποίο λέγανε, ας πούμε, ότι η μισθή των Ελλήνων ναυτικών είναι υπερβολικά μεγάλη και δεν τους συμφέρει και θα πρέπει να κάνουμε κάτι, να μειώσουμε κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το κάνουμε τίποτα. Και μιλάω για τα κατώτερα πληρώματα περισσότερο, γιατί όσον αφορά τους αξιωματικούς, όλες οι συμβάσεις οι οποίες έχουν είναι χαμηλότερες από τις αποδοχές των ναυτικών, διότι για να βρεις έναν καπετάνιο σήμερα, ένα πρώτο μηχανικό, είναι δύσκολο και οπωσδήποτε πληρώνεται πολύ περισσότερο από τη σύμβαση. Αλλά για τα κατώτερα πληρώματα, τα οποία ναι μεν υπάρχουν, αλλά είναι δύσκολο να πάνε στα πλοία, γι' αυτά μιλάω περισσότερο, πρέπει να δοθούν τα κίνητρα. Είναι δύσκολο και να πιστέψω ότι μπορούν να βρεθούν εύκολα Έλληνες ναυτικοί, Έλληνες κατώτερα πληρώματα να πάνε στα πλοία, εάν δεν δώσεις αυτό το οποίο είπα πριν, στα κίνητρα. Και σε καμιά περίπτωση να μην φτάσεις στο σημείο να μην έχεις συζητήσεις, να μην κάνεις τις διαπραγματεύσεις αυτές που επιλύουν και τα προβλήματα συζητιάμε στις συζητήσεις διαπραγματεύσεις και τα υπάρχοντα προβλήματα και παίρνουμε θέσεις για το όποιο πρόβλημα είναι, αλλά οπωσδήποτε η υπογραφή συλλογικής σύμβασης σου δίνει την ευκαιρία να ανέβουν οι μισθοί, όχι να κατέβουν. Η τριμερή συνεργασία ιστορικά έχει λειτουργήσει και έχει δώσει σημαντικά αποτελέσματα σε διάφορες ιστορικές φάσεις για την ναυτιλία. Μπορεί και σήμερα να λειτουργήσει και το είδαμε ότι σε κάποιες συγκεκριμένες πτυχές, αυτές για παράδειγμα που αναφέρονται στο θεσμικό πλαίσιο για την ναυτιλία, υπήρξαν συζητήσεις, υπήρξαν κοινές αντιλήψεις, κοινές απόψεις, ασφαλώς υπήρξαν και διαφοροποιήσεις και αυτό είναι κάτι που είναι προϋπόθεση για να οδηγηθούμε σε λύσεις που θα είναι δημιουργικές. Προϋπόθεση όμως επίσης για να συνεχίσει να είναι αποτελεσματική αυτή η τριμερή συνεργασία είναι αυτός που κάθε φορά, η πλευρά που κάθε φορά θα θέτει τα ζητήματα, να τα θέτει έχοντας κατά νου κάτι που να είναι προς το συμφέρον του συνόλου της ναυτιλίας και όχι προς το συμφέρον της πλευράς που εκπροσωπεί κάθε φορά. Τον τελευταίο καιρό δεν μπορώ να πω ότι αυτό συμβαίνει. Με αποτέλεσμα προσπάθειες που έχουν ξεκινήσει να μην οδηγούνται σε αποτέλεσμα, ακριβώς γιατί οι άλλες πλευρές εκφράζουν μια καχυποψία ως προς την τελική επιδίωξη. Όμως το ότι μπορεί να λειτουργήσει, και αυτό μου λέει η εμπειρία μου στο Υπουργείο τα 2 χρόνια που έμεινα ως Γενικός Γραμματέας και τα ζητήματα που είχα να διαχειριστώ αυτή την περίοδο, το ότι μπορεί να λειτουργήσει είναι βέβαιο ότι μπορεί. Η καλή σχέση ναυτικού και πλοίου είναι ο γνήσιος δεσμός της ελληνικότητας της ναυτιλίας. Άρα χρειάζεται συνεργασία, χρειάζεται καλή διάθεση για να μπορέσει αυτό να λειτουργεί σωστά. Πώς νομίζετε ότι μπορεί να αποδώσει μια προσπάθεια προσέλκυσης νέων στα πλοία, στο ναυτικό επάγγελμα? Αν έπρεπε να βάλετε σε ένα χαρτί 1, 2, 3, 4 σημεία στα οποία πρέπει να βασιστεί μια καμπάνια προσέλκυσης νέων στο ναυτικό επάγγελμα, πώς θα τα βάζατε? Το πρώτο θα ήταν ότι το ναυτικό επάγγελμα είναι πια ένα επάγγελμα που απαιτεί νέους υψηλής και επιστημονικής εξειδίκευσης. Το δεύτερο θα ήταν ότι κάποιος που επιδιώκει να γίνει αξιωματικός στο εμπορικό ναυτικό, στην ουσία είναι ένας επιστήμονας που επιλέγει να εργαστεί στη θάλασσα. Φοβόμαστε στην Ελλάδα πολλές φορές αυτό το στοιχείο και υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση γύρω από την ανωτατοποίηση ή όχι των ναυτικών ακαδημιών. Προσωπικά θεωρώ ότι ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα που έχουμε ζήσει τον τελευταίο καιρό, και είναι μεγάλη παρένθεση που κάνω εδώ,
είναι το γεγονός ότι νέα παιδιά που έχουν αποφοιτήσει από πανεπιστήμια στρέφονται στην ναυτιλία, εγγράφονται στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού και ακολουθούν κανονικά τις σπουδές για να ξεκινήσουν από δόκιμη στην ναυτιλία, ενώ είναι ήδη πτυχιούχοι. Δεν υπάρχει ο φόβος λοιπόν, εάν ανωτατοποιηθούν οι ακαδημίες, ότι αυτό θα οδηγήσει σε εκροή από το ναυτικό επάγγελμα, ίσα ίσα που θα κάνει ακόμα πιο ελκυστικές τις ακαδημίες για παιδιά που θέλουν σπουδές ενισχυμένου κύρους, οι οποίες θα τους δώσουν και καλύτερα εφόδια στο επάγγελμα που θα ακολουθήσουν. Άρα, το πρώτο, αυτό που είπαμε, το δεύτερο, εργασιακό περιβάλλον δηλαδή που απαιτεί πολύ υψηλή εξειδίκευση, το δεύτερο ότι οι σπουδές στην ναυτιλία είναι σπουδές κύρους και το τρίτο στοιχείο είναι ότι το εργασιακό περιβάλλον της ναυτιλίας πια σήμερα δεν έχει να δουλέψει τίποτα από κάθε άλλο περιβάλλον και προσφέρει και σχήματα σταδιοδρομίας τέτοια που δίνουν τη δυνατότητα στο νέο να είναι αρκετό καιρό στο σπίτι του, αρκετό καιρό στο πλοίο και να φτιάχνει σε συνεργασία με την επιχείρηση που θα εργαστεί εκείνο το σχήμα που θα είναι πιο βολικό για την δική του σταδιοδρομία. Θα μου πείτε ότι είναι πολύ ιδεατά όλα αυτά. Δεν είναι. Κάθε ναυτιλιακή εταιρεία που κάνει έναν καλό προγραμματισμό στο ανθρώπινο δυναμικό της, τέτοιου είδους σχήματα τα δουλεύει. Γιατί οι Έλληνες εφοπλιστές γυρίζουν την πλάτη στο Εθνικό Νιολόγιο? Με μόλις λίγα περισσότερα από 600 πλοία να φέρουν την ελληνική σημαία, υπάρχουν πολλά ερωτήματα προς όλους και προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ποιοι είναι οι λόγοι που όλα αυτά τα τελευταία χρόνια το Ελληνικό Νιολόγιο έπαψε να προσελκύει τους Έλληνες? Θα έλεγα ότι είναι ευξημένη γραφειοκρατία για το πλοίο με ελληνική σημαία, ιδιαίτερα δε για μικρότερες εταιρείες οι οποίες δεν έχουν την υποδομή να ανταπεξέλθουν πολύ γρήγορα στις απαιτήσεις της γραφειοκρατίας και ίσως είναι και ένας δισταγμός πολλών να τη δοκιμάσουν ακούγοντας ότι υπάρχουν δυσκολίες. Αλλά δεν πάβει όμως από την άλλη μεριά η ελληνική σημαία να έχει πολλά προσόντα. Είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη ποιοτική σημαία. Εάν συμβεί κάποιο πρόβλημα στο πλοίο, είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ότι έχεις τη σημαία σου, το κράτος δηλαδή κατ' επέκταση, να σε υποστηρίξει. Και υπάρχουν στιγμές που χρειάζεσαι την κρατική υποστήριξη, όχι οικονομική, μην παρεξηγηθώ, την πολιτική παρέμβαση εκείνη τη στιγμή για να λυθεί το πρόβλημα. Και όπως ξέρετε πολύ καλά, τα βαπόρια δουλεύουν σε όλο τον κόσμο. Δουλεύουν κυριολεκτικά σε όλες τις χώρες του κόσμου. Άρα τα προβλήματα τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν είναι πολύ άριθμα. Άρα είναι σημαντικό κατά τη γνώμη μου να έχεις μία σημαία με βάρος. Και η ελληνική σημαία είναι σημαία με βάρος. Κύριε Πλατσιδάκη, με όλα αυτά θα προτείνατε τη ναυτική σταδιοδρομία στους νέους? Βεβαίως. Με ορισμένες προϋποθέσεις. Βασική προϋπόθεση κατά τη γνώμη μου είναι να ψάξει ο νέος να δει αν του ταιριάζει αυτό το επάγγελμα. Έχει τις ιδιαιτερότητες του. Δηλαδή, θα κληθεί αργότερα, όταν θα πάει στο πλοίο, να ζει μαζί με μια μικρή ομάδα. Πρέπει δηλαδή να μάθει να ζει με ένα κόσμο 20 ατόμων, να συνυπάρχει. Κόσμος ο οποίος εναλλάσσεται, δεν μένει καθόλου τη διάρκεια της δικής του θητείας επίσης την ίδια θητεία. Άρα λοιπόν ο κόσμος μπαίνει και βγαίνει από το πλοίο και καλούνται όλοι μαζί να δημιουργήσουν μία ομάδα η οποία είναι επιτυχημένη. Άρα λοιπόν να το ψάξει πολύ. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι η κοινωνική του ζωή πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτό το επάγγελμα. Δηλαδή οι φίλοι του θα τους βλέπει κατά διαστήματα. Την οικογένειά του πρέπει να την προσαρμόσει με το επάγγελμά του, με το ότι θα λείπει ένα κάποιο διάστημα, όχι τόσο πολύ όσο ήταν παλιά που έμπαινες για 4 χρόνια μπάρκο, αλλά τώρα μπορεί να λείψει 4, 5, 6, 7 μήνες. Άρα λοιπόν πρέπει και η οικογενειακή του ζωή να είναι προσαρμοσμένη και θα έλεγα και σαν συμβουλή να σιγουρευτεί πριν κάνει οικογένεια ότι η σύζυγος ή ο σύζυγος, αν πρόκειται για γυναίκα αξιωματικό, ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της οικογένειας κατά τη διάρκεια της απουσίας του συγκεκριμένου ναυτικού. Αλλά, από την άλλη μεριά, είναι ένα επάγγελμα το οποίο, όπως είπατε προηγουμένως, υπάρχει ζήτηση για καλό κόσμο. Δεν έχει κορεστεί από πολύ καλούς ποιοτικούς ναυτικούς το επάγγελμα. Ο ορίζοντάς τους δεν είναι η ελληνική σημαία. Είναι όλα τα ολινόκτητα πλοία, αν θέλετε,
σχεδόν 4.000 πλοία, αλλά είναι παγκόσμιος ναυτιλία. Δηλαδή ένας πολύ καλός, πραγματικά στέλεχος αξιωματικός, κοιτάζει σε όλο τον κόσμο για επαγγελματική σταδιοδρομία. Μπορεί να μένει στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Λίμνο, αλλά να εργάζεται για μια εταιρεία η οποία έχει βάση το Χονγκ Κονγκ. Άρα λοιπόν έχει ορίζοντα. Είναι ένα επάγγελμα το οποίο έχει συγκεκριμένη επαγγελματική εξέλιξη. Ξέρεις ότι όταν αποφοιτήσεις από την ΑΕΝ, σε τόσους μήνες βγαίνεις τρίτης τάξεως, αξιωματικός, δηλαδή τρίτος μηχανικός ή ανθυποπλήρχος, με συγκεκριμένη θαλάσσια υπηρεσία, συν κάποια διάρκεια φύτησης, συγγνώμη, στο ΚΕΣΕΝ, γίνεσαι υποπλήρχος και παρομοίως πλήρχος ή πρώτος μηχανικός. Άρα λοιπόν ξέρεις πώς θα εξελιχθείς. Είναι ένα επάγγελμα το οποίο αμείβεται πάρα πολύ καλά. Εξαιρετικά καλά κατά τη διάρκεια που είσαι στη θάλασσα, αλλά και επίσης υπάρχουν και οι περισσότερες εταιρείες που έχουν και απολαβές για το διάστημα που είσαι στη στεριά. Άρα σαφώς θα το συνιστούσα, αλλά έχοντας υπόψη αυτά τα οποία είπαμε.